Καλησπέρα. Το βίντεο αυτό το φτιάχνω γιατί είδα ένα σχετικό βίντεο στο ίντερνετ το οποίο πραγματικά έχει οδηγήσει κάποιους ανθρώπους να μου λένε πως αν όντως ισχύει δεν θα ξαναψηφίσουν κτλ. Και επειδή το είδα και κάποιος να το γράφει και στο φόρουμ Πράδων, λέω κάτι δεν πάει καλά ρε παιδιά, δηλαδή δείτε λιγάκι τι κατηγορούνε, δείτε. Απόψε αποκαλύπτουμε ένα μείζονο σημασίας θέμα που αφορά στην πατρίδα και οι εθνικοί μειοδότες του εθνικού πολιτικού συστήματος είχαν ξεχάσει το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Η εκπομπή φέρνει στο φως απόσπασμα από την τοποθέτηση του τότε ευρωβουλευτή του ΛΑΟΣ και σημερινού αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέσβη επί τιμή Γιώργου Γεωργίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Γεωργίου, όπως θα παρακολουθήσετε, αποκαλεί τα Σκόπια Μακεδονία. Finally, with Macedonia to be successful in her effort to join the European Union. Macedonia. Προσέξτε. Κόψαν ένα απόσπασμα μερικών δευτερολέπτων και επαναλαμβάνουν τη λέξη Μασεντόνια που τη λέει ο Γεωργίου, έτσι. Και αυτό είναι μείζον εθνικό θέμα, παιδιά. Το ότι παρακάτω το ίδιο βίντεο, το έχω κατεβάσει, συνεχίζει και μας λέει τι έγινε και πώς το δικαιολογούν όλα αυτά. Ας δούμε λιγάκι τι λέει το βίντεο. Ποιοι πατριδοκάπηλοι πολιτικοί τον κυβερνούν όταν μάλιστα ο αρχηγός του κόμματος, στο οποίο ανήκουν, εξακολουθεί να υποστηρίζει διενέργεια δημοψηφίσματος για την ονομασία των Σκοπίων. Όταν προέκυψε το θέμα... Προσέχτε. Εξακολουθούμε ο αρχηγός και το κόμμα και όλοι να υποστηρίζουμε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το όνομα των Σκοπίων. Που γνωρίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, μα γίνει έτσι. Αυτό δεν μετράει. Ένα. Το ότι θέλουμε να γίνει δημοψήφισμα όλοι δεν μετράει. Δεν έχει σημασία αυτό. Το πολιτικό σύστημα προσπάθησε να το κουκουλώσει. Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, Αστέριος Ροντούλης, ανέφερε ότι ο κύριος Γεωργίου ήταν αναγκασμένος να πει το όνομα Μακεδονία, γιατί έτσι αναφέρονταν μέσα στα έγγραφα της συγκεκριμένης Επιτροπής Ευρωβουλής. Ένας βουλευτής του ΛΑΟΣ, λοιπόν, ο κύριος Ροντούλης, επειδή δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί είπε ο πρέσβης τον όρο Μακεδονία αντί να πει Φύρον, θεωρεί και το βρίσκει σαν λογική εξήγηση ότι ήταν αναγκασμένος να το πει. Δηλαδή, ένας βουλευτής δεν δέχεται ότι ο πρέσβης, ο Γεωργίου, το είπε γιατί το πίστευε. Ένα στοιχείο ακόμα. Δηλαδή, ένας βουλευτής που το ξέρει καλά, που ασχολούνται κτλ., δεν μπορεί να το πιστέψει ότι το εννοεί και γι' αυτό το δικαιολογεί με τον άλφα τρόπο. Ο ίδιος ο Γεωργίου. Γιατί, πώς το δικαιολογεί. Ο ίδιος, ο πρέσβης Γεωργίου, υποστήριξε ότι ήταν ειρωνικό στη χρήση του όρου Μακεδονία. Ο ίδιος λέει ότι εγώ το είπα ειρωνικά. Δηλαδή, μέχρι τώρα θέλουμε δημοψήφισμα, ένας βουλευτής που ξέρει τον Γεωργίου, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το είπε, γιατί ξέρει ότι δεν το πιστεύει ο Γεωργίου ότι τα Σκόπια λέγονται Μακεδονία ή θα πρέπει να λέγονται έτσι, θεωρεί ότι ήταν αναγκασμένος να το πει. Ο ίδιος ο πρέσβης λέει ότι εγώ το είπα ειρωνικά. Ενώ ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, δήλωσε ότι ο κύριος Γεωργίου αποκάλυψε λανθασμένα και προφανώς άθελά του τα Σκόπια ως Μακεδονία. Παρακάτω, δηλαδή, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ θεωρεί ότι λάθος το είπε, γιατί γνωρίζει ότι ο ίδιος δεν εννοεί και δεν θέλει να λέγονται τα Σκόπια Μακεδονία, άρα, σαν λογική εξήγηση, λέει ότι μάλλον λάθος το είπε. Στο τέλος μιας ομιλίας του, αφού είχε πολλές φορές αναφέρει αλλιώς την ονομασία, ο κύριος Καρατζαφέρης δεν έκανε το ίδιο όταν η παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου στη Eurovision του 2007 είχε αποκαλέσει Μακεδονία τα Σκόπια. Τώρα λέει ότι δεν έκανε το ίδιο όταν άλλη δημοσιογράφος παρουσιάστρια είχε πει Μακεδονία τα Σκόπια. Καλή επιτυχία Μακεδονία. Το ακούσατε. Καλή επιτυχία Μακεδονία. Πονώντας τα Σκόπια έτσι. Λέει δεν έκανε το ίδιο. Τι έκανε. Μέσα από την εκπομπή του κόντεψε να κάνει εθνική επανάσταση. Επίσης... Μέσα από την εκπομπή του κόντεψε να κάνει εθνική επανάσταση. Γιατί? Γιατί τη συγκεκριμένη παρουσιάστρια δεν την ήξερε. Επομένως και μόνο που το άκουσε ενοχλήθηκε. Και λέει τι γίνεται εδώ πέρα.
σε Ολυμπιακούς αγώνες που το βλέπει όλος ο κόσμος, λέει η Μακεδονία. Ξαναλέμε τα στοιχεία μέχρι τώρα. Θέλουμε δημοψήφισμα και επιμένουμε. Ο Ροντούλης που ξέρει τον Γεωργίου δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το είπε, γιατί ξέρει τις απόψεις του και λέει ότι το είπε γιατί ήταν αναγκασμένος. Ο Γεωργίου λέει ότι ειρωνευόταν. Ο πρόεδρος, επειδή επίσης δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το είπε, γιατί γνωρίζει τις απόψεις του Γεωργίου για το θέμα, λέει ότι το έκανε από λάθος. Σε αντίστοιχους, τους οποίους δεν γνωρίζουν τις απόψεις ή μάλλον καταλαβαίνουν ή μάλλον τους ενοχλεί και το γεγονός ότι το είπαν σε τόσο κόσμο, σε παγκόσμια πρακτικώς. Κάνουν ολόκληρη επανάσταση, δηλαδή τόσο πολύ τους ενοχλεί. Με δελτία τύπου και καταδικαστικές αναφορές επιζητούσε την επιβολή ποινής στην κυρία Πακοδήμου. Επιζητούσε επιβολή ποινής, μιλάμε τώρα για κατάσταση που μας βλέπει όλος ο κόσμος, πολύ χειρότερη από ένα κομμάτι που τώρα από ό,τι φαίνεται το βλέπουμε, το να σκαλίζουν από το παρελθόν για να μας το δείξουν πάλι και πολλοί μένουν άφωνοι επειδή δεν το έχουν ξαναδεί τόσο σημασία ήταν. Εμείς βγάλαμε ένα δύο τύπου που κάνει συζήτηση και λέγαμε να το πάρουμε σοβαρά, να το πάρουμε τυμπλόν, να το πάρουμε, πώς να το πάρουμε αυτό το θέμα. Και έχω την αίσθηση ότι παίξαμε λίγο καλά με το back, με το comeback στις βλακίες για το Σκοπιανό. Και εφόσον η Ελλάδα μπα πέσει επίθεση, παίζει με τα μπακ, πρέπει να αρκούσεις. Και μπλα μπλα μπλα, δεν το έχω δει παρακάτω. Τα επιχειρήματα νομίζω αρκούνε, άμα βάλουμε με τις εκδηλώσεις, θυμάμαι τότε με την νεολαία, με το αεροπλάνο που είχε τα αρχικά Μακεδονία, που το άφησαν οι άλλοι να μπει. Όλα τα στοιχεία, το λαός λέει ότι δεν θέλει να χρησιμοποιηθεί όρος που να περιέχει, όνομα που να περιέχει το όνομα Μακεδονία. Είναι γραμμή του κόμματος. Και δεν είναι του Καρατζαφέρη ή του Γεωργίου, είναι όλου, είναι του συνεδρίου. Απόφαση όλων. Και όλα αυτά μας τα παρουσιάζουν ότι όλα αυτά που κάνουμε εμείς, αυτά που είπαν οι άλλοι γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το εννοεί, γιατί τον ξέρουν τον άνθρωπο, το ότι ζητάμε δημοψήφισμα, το ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε, όλα αυτά τα κάνουμε για να καλύψουμε αυτό που είπε τότε ο Γεωργίου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το είπε ειρωνευτικά, με ειρωνία, όλα αυτά τα κάνουμε εμείς οι πατριδοκάπηλοι για να καλύψουμε τον Γεωργίου. Δηλαδή, όλα τα στοιχεία, όλες οι κινήσεις, όλα τα δεδομένα που δίνει και το ίδιο το βίντεο, αποδεικνύουν το προφανές, το ότι το λαός έχει αυτή τη γραμμή, το ότι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί το είπε και επομένως πήγαιναν σε λογικές ότι το είπε είτε από λάθος, είτε γιατί ήταν υποχρεωμένος, είτε ο ίδιος ως δηλώνει το είπε ως ειρωνία, ειρωνευτικά, όπως είδατε και το απόσπασμα είναι λίγων δευτερολέπτων, δεν βλέπουμε όλο το διάλογο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Όπως και να έχει, όλα τα στοιχεία του κόμματος δείχνουν ότι με τίποτα αυτό που είπε ο Γεωργίου δεν έχει την ουσία και το νόημα πως εννοούσε και πίστευε πως τα Σκόπια πριν να λέγονται Μακεδονία. Και όλα αυτά τα στοιχεία που είναι προφανή, έρχονται οι κύριοι και τα παρουσιάζουν ότι η φράση των 5 δευτερολέπτων υπερκαλύπτει όλα τα στοιχεία και όλα τα στοιχεία γίνονται για να την καλύψουν. Ρε παιδιά, δηλαδή τόσο εύκολα πέφτετε σε τέτοιες μπούρδες και τις πιστεύετε. Δηλαδή τα στοιχεία είναι μπροστά σας. Έχετε όλα τα στοιχεία που δείχνουν ότι το λαός είναι κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία για το όνομα του Σκοπίου. Και βγαίνουν και οι ίδιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν, γιατί και ήδη δεν καταλαβαίνουν είτε δεν ξέρουν γιατί το είπε και ο ίδιος βγαίνει και λέει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και για να δείξουν το ότι εμείς δεν είμαστε να πάρει το όνομα ή όρο Μακεδονία τα Σκόπια και κάνουν τόσο αγώνες, ήταν δημοψηφίσματα με την τώρα όσα έγιναν, με το αεροπλάνο που ήρθε στην Ελλάδα, με τα αρχικά Μακεδονία κτλ. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία, παιδιά. Σημασία έχουν τα 5 δευτερόλεπτα που έκοψε το Κόντρα Channel και μας έδειξε. Δηλαδή, και είχε μπει και ένας χρυσαυγίτης στο κανάλι μας στο Facebook και μας έδειξε ένα άλλο βίντεο από το Jungle Report, νομίζω. Πάλι ο Πρεμνάτανε, που και ο Καρατζαφέρης στη Βουλή, πάνω στη ροή του λόγου του, του ξέβγε και είπε αντί διαφύρωμ η Σκόπια, είπε Μακεδονία. Και πάνω στη ροή του λόγου μπορούν να ξεφύγουν σφάλματα κτλ. Τι αυτά εμείς θα πρέπει να πάρουμε, ότι το κόμμα, δηλαδή όλα τα άλλα τα αγνοούμε και μένουμε στο ότι το κόμμα σε αυτό το κομματάκι. Αυτή είναι η γραμμή του.
Όλα τα άλλα που λέει, έγγραφα, επίσημα, οτιδήποτε, γραμμή κόμματος, συνέδριο, όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχουν αυτό το κομματάκι. Τρομερή αποκάλυψη. Τότε στον προφορικό λόγο, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεφύγει κάτι ή μπορεί να πούμε κάτι με έννοια που άλλοι θέλουμε να το εκφράσουμε, αλλά να μην βγει σωστά. Ο κύριος Γεωργίου λέει ότι το είπε ως ειρωνία στο συγκεκριμένο κομμάτι και όπως φαίνεται κανένας δεν το εκλαμβάνει ως ειρωνία, αλλά είναι κομμάτι λόγου και πόσο μάλιστα σε άλλη γλώσσα. Και άμα το δείτε, σε κάποια στιγμή κάνει και Μακεδόνια. Το M δείχνει ότι κάτι σκέφτεται ή έχει κολλήσει ή προσπαθεί να το πει κάπως ή το φαντάζεται κάπως και του βγαίνει κάπως και αυτό δεν ταιριάζει. Απλά είναι, πώς να πω, τραγικό το ότι πιάνεστε από τόσο μικρές λέξεις ατόμων που τις μεγαλοποιούν. Δηλαδή άρχισε να λέει η ρεπόρτερ εκεί πέρα ότι για πατριδοκάπηλους που προσπάθησαν να το κουκουλώσουν. Δηλαδή το να το εξηγήσουν δεν ισχύει, δεν το κάνανε για να το εξηγήσουν, γιατί τους φαίνεται απίστευτο ότι θα νοούσε κάτι τέτοιο το άτομο το οποίο το ξέρουν, σαν να είναι ο αδερφός σας να το ξέρετε καλά, ξέρω εγώ, και να πει κάτι και εσείς θα πάνε να κουκουλώσετε αυτό που είπε, δεν θα εκφράσετε τη γνώμη σας για το αυτό που είπε δεν είναι αυτό που ακούστηκε και να δικαιολογήσετε γιατί θεωρείτε ότι δεν είναι αυτό. Για σας σημασία έχει το ότι είπε αυτό το κομματάκι. Αυτό το μικρό κομματάκι των 5 δευτερολέπτων είναι πάνω από τη γραμμή του κόμματος, από όσα πιστεύουν για τον Γεωργίου, από όσα λέει ο Γεωργίου, από όλες τις κινητοποιήσεις που έχουν κάνει, από αυτά που ζητάμε ως κόμμα, είναι αυτό το μικρό κομματάκι. Γιατί το λέει το Contra Channel, γιατί μας είπε η ρεπόρτερ ότι είμαστε πατριδοκάπηλοι και κάνουμε όλα αυτά για να καλύψουμε αυτό το μικρό κομματάκι που έχει παίξει και στο παρελθόν, έτσι. Τι να πει κανείς, με αυτή, πώς να το χαρακτηρίσεις, μου έρχονται ορισμοί να πω για ανοησία. Απλά σκέφτομαι ότι τα βλέπουν αυτοί κάποιοι, κάποιος όρος να το πω έτσι, και οι δικοί του και έχουν σκάσει τα γέλια. Να βλέπουν τους άλλους, δεν θα ξαναψηφίσει ο λαός, γιατί είπε αυτό το πράγμα ο Γεωργή. Μες και δεν μπορεί να κάνει λάθος, δεν μπορεί να εκφράσει κάτι διαφορετικά από αυτό που ήθελε να βγάλει, ανθρώπινο λάθος ή οτιδήποτε, που να μην ακούστηκε έτσι όπως ήθελε να ακουστεί. Αγνοούμε όλα τα στοιχεία και μένουμε στην πρόταση. Και δεν δίνουμε κανένα νύκτο. Όχι παιδιά, μην ξαναψηφίσετε λαός. Όχι. Υπάρχουν Πασόκ, Νουδού, αριστερά, από κόμματα που και να μπουν στη Βουλή σε 10 χρόνια ίσως να μπορέσουν να κάνουν κάτι, μέχρι τότε θα τα έχουμε χάσει όλα. Μην ψηφίσετε λαός εσείς. Μείνετε στο μικρό κομματάκι. Συγχαρητήρια. Και μπράβο και στο Contra Channel που κάνει τέτοιες εκπομπές, γι' αυτό δεν το παρακολουθώ άλλωστε. Ενώ ξεκίνησε ως ανεξάρτητο και το προώθησα και μέσω του blog μου να το μάθει ο κόσμος, όταν άρχισε να κάνει τέτοια πράγματα, αυτό είναι ρεπορτάζ, δηλαδή έλεος. Να απορώ τι κάθεται και το βλέπουν, να ξεδώσουν. Τέτοια πράγματα, αυτονόητα. Τι να πω. Όποιος δεν θέλει, ας μην ψηφίσει λαός. Θα είναι υπεύθυνος για το τι θα γίνει. Γιατί να είχατε μια εναλλακτική η οποία να δείχνει ότι είναι ικανή να έχουν καταφέρει πράγματα, να νοιάζονται, να μην χρωστάνε, να μπορούν να κάνουν πράγματα και να ενδιαφέρονται για τα εθνικά θέματα, θα έλεγα οκ, πηγαίνετε εκεί, τα εθνικά θέματα μας προέχουν, δεν είναι τα κόμματα. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει κάτι εναλλακτικό? Όχι. Πόσο δε μάλιστα όταν πιάνεστε από ένα μικρό κομματάκι για να νεράσετε όλη την άλλη πραγματικότητα. Να νεράσετε όλα τα άλλα στοιχεία. Επειδή το είπε όμορφα, προπαγανδιστικά το Contra Channel. Μίλησε για πατριδοκάπηλους, έτσι. Και σας χτύπησε τη φλέβα μέσα. Και τα πιστεύετε όλα. Μπράβο. Τι να πω. Κάνω αυτό το βίντεο μήπως και καταλάβετε. Να μην είστε τόσο συναισθηματικοί. Να βλέπετε τα στοιχεία. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε και τα εθνικά και όλα. Θα σας κάνουν να πείτε δεν ψηφίζω και θα βγουν οι άλλοι πάλι, θα τα καταστρέψουν όλα. Τι να πω. Αυτά.